Σε 3 χρόνια αναμένεται να λειτουργήσει το εργοστάσιο απορριμμάτων στην Κέρκυρα. Η διαδικασία των ενστάσεων, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, που είχαν κατατεθεί από τις εταιρείες για το εργοστάσιο διαχείρισης, ολοκληρώθηκε και το ΣΤΕ έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη κατασκευής. Το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα προχωράει και τα επόμενα 2,5 με 3 χρόνια θα έχουμε τη λειτουργία. Ήταν μια δέσμευση από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά την οποία κατέθεσα. Με εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μας γιατί γνωρίζουν ότι και στο παρελθόν αυτό το είχαμε κάνει πράξη. Είχαμε φτάσει στο ακριβώς αυτό σημερινό σημείο που ξεκινάω τη διαδικασία και από επιπόλαιες προσεγγίσεις γυρίσαμε 10 χρόνια να είμαστε στο ίδιο σημείο, να παίρνω τη σκυτάλια από εκεί που άφησα το 14 το συγκεκριμένο έργο, όμως ωστόσο αυτά τα 10 χρόνια στήχησαν πάρα πολλά χρήματα στους συμπολίτες μας, στους Κερκυραίους. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων θα προχωρήσει σε διαγωνισμό ώστε μέχρι να γίνει το εργοστάσιο να επιτευχθεί μείωση του κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο ιδιώτης, ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, τονίζοντας πως δυστυχώς οι πολίτες είναι αυτοί που πληρώνουν τον λογαριασμό. Γιατί ωραία τα λέει ο κύριος Περιφερειάρχης για το εργοστάσιο. Δεν μας είπε όμως ότι το εργοστάσιο προφανώς θα το μεσδίτ, θα το φτιάξει και θα το κάνει χρήση ο ιδιώτης, ο οποίος θα πληρώνουν εκείνοι για τα απορρίμματα και βεβαίως θα έρθει και η κυβέρνηση και θα παίρνει το γνωστό τέλος ταφής απορριμμάτων, όπου πρόσφατα έχει χαλατσώσει τους δήμους, τους οποίους βεβαίως δεν στηρίζει οικονομικά, αφού δεν εφαρμόζει ούτε καν το μνημονιακό νόμο επιδότησης των Δήμων, επιχορήγησης των Δήμων και από αυτά τα πενιχρά οικονομικά των Δήμων είναι πίσω. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων αναφέρθηκε στην δέσμευσή του για λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων αλλά και στην ανάγκη στήριξης των Δήμων. Έχουν στραγγίξει τα ταμεία του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορούν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στην αποστολή τους. Και βεβαίως αυτό το κόστος των 15 εκατομμυρίων, φανταστείτε όλα αυτά τα χρόνια πόσα εργοστάσια θα είχαμε φτιάξει. Ίσως θα τα κάναμε και με αυτοχρηματοδότηση. Δεν θα χρειαζόμασταν ούτε τις χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές. Παράλληλα, ανακοινώθηκε απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου με την οποία επιτρέπεται στην περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ να μεταφέρει τα συσσωρευμένα από χρόνια απορρίμματα στο τεμπλόνι.